Το δεύτερο live ήταν πιστεύω καλύτερο. Με ενοχλεί λιγάκι ότι αναφέρεται συνέχεια ο κύριος Καπετανίδης στα κιλά μου και όχι στη φωνή μου. Δεν κράτησε την υπόσχεση. Τι άλλο, πάλι βλέπω ότι υπάρχει. Με στηρίζει πάρα πολύ ο κύριος Κωστόπουλος. Τραγούδησε πάρα πολύ καλά. Είχε τη σωστή έκφραση. Γνωρίζει πραγματικά τι θέλει και τι λέει. Εάν ήμουν θεατής, θα ψήφιζα τη Τάνια για να μείνει. Ήτανε καλύτερη. Η συγκατοίκηση με τα παιδιά δεν είναι και πάρα πολύ εύκολη. Με τα κορίτσια δεν τα πάμε πολύ καλά. Έχουμε πάρα πολύ πρόβλημα. Όλα τα κορίτσια μας βάζουν χέρι. Όλα φωνάζουν, όλα. Ακόμα και η Γκλώρια, παρόλο που δεν κάνει πάρα πολλές δουλειές, άρχισε να φωνάζει, να λέει Χρήστο, γιατί δεν κάνεις αυτό, Χρήστο, γιατί δεν κάνεις αυτό. Τα κορίτσια που επιβάλλουν πιο πολύ για τις δουλειές είναι η Βαλάντο και η Αντιγόνη. Τα κορίτσια γκρινιάζουν πολύ για το ίντερνετ. Θέλουν συνεχώς να είναι αυτές μέσα στο ίντερνετ. Και πιστεύω ότι τα έχουν κάνει πλακάκια όταν σηκώνεται η μία να κάθεται η άλλη. Που δεν γίνεται αυτό το πράγμα, ρε παιδιά. Έχω διαλέξει ένα τραγούδι του Στράτου Διονυσίου, το Βρέχει φωτιά στη στράτα μου, από μια ελληνική ταινία, Ορατό της Μηδέν, που ήταν με τον Νίκο τον Κουρκούλο, γιατί είναι ένα πολύ λαϊκό και αντρικό κομμάτι. Ο Χρήστος έρχεται και επέλεξε μια ταινία πολύ γνωστή. Ορατό της Μηδέν. Το τραγούδι του Χρήστου είναι «Βρέχει φωτιά στη στράτα μου». Χρήστος Τσακίρης. Βρέχει φωτιά στη στράτα μου. Φωτιά που με έχει κάψει. Για τα φτωχά τα νιάτα μου. Κανένας δεν θα ευχαριστούμε πολύ για τα λουλούδια. Συγγνώμη, τα παιδάκια αυτά ποια είναι, να μάθω κι εγώ. Τα παιδάκια είναι ξαδελφάκια μου, ήταν από Κρήτη. Από Κρήτη ήρθανε. Έχεις καμιά συγγένεια εσύ με Κρήτη? Ευχαριστούμε, παιδιά. Θα τον δείτε μετά τα, φιλάκια. Σας ευχαριστούμε πολύ. Χρήστο, είχαμε κάποια παραπονάκια γιατί ήθελες κι εσύ να έχεις ένα πλαισίωμα διαφορετικό. Τώρα όμως, ναι, είσαι καλά. Πολύ καλά. Πολύ καλά. Ευχαριστημένος. Ευχαριστημένος. Ναι. Ωραία. Είχαμε μια γκρίνια στις πρόβες, γιατί ο Χρήστος ήθελε να είναι πλαισιωμένος. Αλλά θα μας πείτε εσείς, κύριε Καπετανίδη, πώς τον ακούσατε τον Χρήστο και πώς τον... Oh. Δεν
Αυτό είναι σικαίο όμως, ε. Το έφερα από το σπίτι. Συγγνώμη, αυτό τι σημαίνει? Κλείσαμε και δεν πουλάμε? Δεν θα ξανανοίξουμε το μαγαζί? Σε 5 λεπτά. Αυτό, όχι. Σου την είπανε. Μισό λεπτό. Έχεις μείνει άφωνος και εντυπωσιασμένος? Ή είναι κλειστό και σε 5 λεπτά θα το ανοίξουμε να πούμε? Σε 5 λεπτά θα το ανοίξουμε. Μάρο, επειδή έχει κλείσει το μαγαζί το Καπετανίδης. Να ανοίξουμε το δικό μας τώρα. Να ανοίξει το δικό σου. Ε? Ανοιχτό. Ανοιχτό, ανοιχτό. Σ' ακούω. Ο Χρήστος τραγούδησε. Χρήστο, μάλλον όχι ο Χρήστος. Τραγούδησε ένα από τα τραγούδια που σου πηγαίνουν. Σου πηγαίνει το λαϊκό τραγούδι. Το συγκεκριμένο Ζεμπέικο σου πάει πάρα πολύ. Έκανες κάποια λαθάκια, αλλά θεωρώ ότι επειδή πήρες μαζί το κοινό σου, είναι πτέσματα αυτά τα λαθάκια. Πού έκανε λαθάκια, να είμαστε συγκεκριμένοι? Λίγο κάποια φαλτσάκια, ας το πούμε. Έκανε. Φαλτσάκια σε κάποια σημεία. Τα οποία όμως περνάνε, να το πω έτσι. Θα ήθελα όμως να δω και κάτι άλλο. Γιατί αυτό το σίγουρο το λαϊκό το έχεις. Έτσι δεν είναι? Και το έχεις και στο αίμα σου και σ' αρέσει και το βγάζεις. Και το ξέρουμε όλοι, αλλά εδώ πέρα είμαστε Greek Idol και πρέπει να σε δούμε και σε άλλα πράγματα. Περιμένω. Τι περιμένω? Κάτι καινούριο, ξέρεις? Τι δεν ρωτάς, τι? Ναι. Τι. Φαντάζομαι. Πιστεύω ότι θέλουν κάτι ξένο. Κάποιο ξένο. Όχι μόνο ξένο. Δεν μιλάω σκοτόπουλο. Σου είχε γίνει μια σχετική ερώτηση στη Θεσσαλονίκη ότι τι είσαι έτοιμος να ρισκάρεις. Και είσαι πει έτοιμος να ρισκάρεις τα πάντα. Ναι. Διαλέγεις συνέχεια τραγούδια που είναι πάνω σου. Αυτό το ξέρεις. Δεν θα σου πω αν είναι κακό ή καλό. Αυτό που θα σου πω είναι όταν δίνεις μια υπόσχεση πρέπει να την τηρείς. Και εδώ αυτή τη στιγμή εγώ δεν έχω δει να τηρείς αυτό που μας είχες πει. Μάλιστα. Δηλαδή θέλω να σε δω. Ξέρεις εσύ τι λέω. Πέτρο μου. Αλλά πολύ κομψό σήμερα, δηλαδή. Εγώ θέλω να πω δύο πράγματα. Ένα, έχει σχέση... Ένα έχει σχέση με τον Χρήστο και το άλλο έχει σχέση με τον Greek Idol. Όταν λέμε Greek Idol, θα ήθελα να καταλάβω τι ακριβώς, ή μάλλον εγώ ξέρω, αλλά να εξηγήσουμε τι ακριβώς λέμε. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να γίνει είδωλο, τέλος πάντων, έτσι να γίνει ένας σημαντικός καλλιτέχνης σε αυτή τη χώρα. Σωστά. Άρα αυτό πρέπει να έχει, περιέχει μια κίνηση, να περιέχει τη φωνή, να περιέχει την εικόνα, γενικά ένα σύνολο πραγμάτων. Φαντάζομαι ότι ο κύριος Καπετανίδης, στο κόνσεπτ που έχει, έχει κλείσει ότι μπορεί ο Χρήστος να είναι. Δεν θέλω να ερμηνεύσω ούτε κάνω κριτική. Λέω ότι έχει ξεχωρίσει. Δεν θα ήμουν πολύ αρνητικό σε αυτό. Δηλαδή, ο Χρήστος μπορεί να κάνει μια καριέρα καλού λαϊκού τραγουδιστή γιατί έχει καλή λαϊκή φωνή. Δεν ξέρεις αν μπορεί να είναι Greek Idol. Όμως πρέπει να ανοίξει μια ολόκληρη κουβέντα και να εκφραστεί ο κύριος Καπετανίδης. Γι' αυτό συμφωνώ και να το πούμε. Συμφωνώ με αυτό που λέει. Τι εννοείται? Συμφωνώ ότι το Greek Idol δεν σημαίνει μόνο ότι έχουμε μια καλή φωνή. Όχι, βέβαια. Τη λέτε συνέχεια για την παρουσία. Όχι, εγώ δεν τη λέω για την παρουσία. Εγώ το πω ότι είναι πολύ κομψό σήμερα. Γιατί του τη λέτε τότε? Συγκεκριμένα ποιο τη λέει? Ναι, το Greek Idol και άλλες παρεμφερείς εκπομπές στο εξωτερικό έχουμε δει ότι πρώτοι έχουν βγει κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν διαθέτουν παρουσία και εμφάνιση, αλλά φωνή. Η Αγγλίδα. Γι' αυτό το λέω. Δεν ξέρω αν ήταν στο Idol ή σε άλλο λες παιχνίδι ή Boyle. Boyle. Ήταν ωραία. Όχι, αυτό λέω ακριβώς. Αυτό θέλω να πω εγώ ακριβώς. Αν λοιπόν μπούμε στο στυλάκι αυτό. Ναι. Το πιο το είναι χαριτωμένο παιδάκι και θα κάνει κολοτούμπες. Όχι στα μπουζούκια, αλλά εκεί που πάει ο Καπετανίδης που κάνουν τα pop και τα rock. Λοιπόν, αν είναι έτσι, να το κλείσω λίγο το μαγαζί γιατί βαριέμαι να μιλάω. Ή θα πούμε και θα εκφραστούμε, ή όταν δεν γουστάρουμε θα λέμε κλείσαμε το πανηγύρι και τώρα πάμε στον επόμενο. Λοιπόν, Χρήστο. Εντάξει, Χρήστο. Για να μπούμε τώρα στην ιστορία. Γιατί βαριέμαι εγώ αυτά τα κλειστά που τα κουβαλάει από το σπίτι του πρωτέρου. Άμα, άμα έβρισκε κάτι μέσα εδώ. Κουβάλιστε και εσύ. Αγοράκι μου, άμα έχει κάτι μέσα στο μαγαζί και το έβαζε, θα το δεχόμουν. Το έφερε από το σπίτι τώρα. Ρούλα, έχω Χρήστο, πει από την αρχή. Όταν Χρήστος... μιλάω, δεν με κόβει. Συγγνώμη, Χρήστο, κύριε Κωστόπουλο. Παρακαλώ. Λοιπόν. Μιλάει ντροχός. Λοιπόν. Επειδή σήμερα τραγούδησε. Όταν σήμερα τραγούδησες... Επειδή σήμερα τραγούδησες Στράτο Διονυσίου. Είναι δύσκολο πράγμα. Όταν πας στα μπουζούκια και ακούς κάποιον να τραγουδάει Στράτο, κλείνεις τα αυτιά γιατί δεν θες να ξανακούσεις άλλον πέρα από το Στράτο. Το είπες καλά όπως είπανε. Η Μάρο πάλι έχει δίκιο. Έκανες μερικά φαλτσάκια. Δηλαδή άλλες φορές τα τραγούδια τα πήγες καλύτερα.
το εξυπηρέτησε στο τραγούδι και εμένα δεν με νοιάζει καθόλου που δεν είσαι ρουβάς ή που δεν είσαι ψηλός ή που δεν είσαι αδύνατος. Εντάξει, όταν θα μου βρει...